Απέναντι στην κατάσταση της ανεπίστρεπτα αντιλαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κρίσιμο είναι να ακουστεί η κατάσταση των λαών. Αυτοί είναι που βρίσκονται ανοχήρωτοι σε πανδημία, πυρκαγιές και πλημμύρες. Ζουν στο πετσί τους τα απογυμνωμένα δημόσια συστήματα υγείας, τις τραγικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, μέσα και υποδομές, που τις πληρώνουν ως ακριβό εμπόρευμα σε ιδιώτες. Το Ταμείο Ανάκαμψη, οι πράσινε ψηφιακέ μπίζνε με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή πληρώνονται από το λαό με εργασιακή γαλέρα, τηλεργασία και απολύσει, με τζογαρισμένη σύνταξη και δουλειά ω τα βαθιά γεράματα. Με πράσινου και ψηφιακού φόρου, ενεργειακή φτώχεια και ανατιμήσει φωτιά που οι κυβερνήσει όπω η ελληνική δήθεν αντισταθμίζουν πάλι με χρήματα του λαού. Με αυτά, άλλωστε, τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσδύοντα όπου γύζει με Ευρωστρατό και του ομίλου τη απευθύνει πολεμικά προσκλητήρια με ή χωρίς τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, οδηγώντας τους λαούς στον ξεριζωμό. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δήθεν για όλους είναι μύθος. Σημαίνει όλα για τους λίγους και βάσανα για το λαό. Μόνο οργανωμένο αγώνα φέρνει στο επίκεντρο τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα για την ανατροπή τη εξουσία του κεφαλαίου, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.